στην παράταση. Δίπλα μου ο προπονητής της ανόρθωσης, ο κύριος Βασίλης Ψαλάς, ο οποίος είδε την ομάδα στο τέλος να μην τα καταφέρνει απέναντι στην ΑΕΛ. Η ανόρθωση, η οποία έπαιξε με ένα ξένο λιγότερο σήμερα και επανήλθε από το πλήν 7, ένα λεπτό πριν το τέλος του 40 λεπτού. Τελικά όμως στην παράταση τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλατε. Πώς κρίνετε πρώτα απ' όλα την παρουσία της ομάδας σας με βάση και τα δεδομένα που μόλις ανάφερα? Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Πραγματικά δώσαν και την ψυχή τους σήμερα. Το είχαμε πει από την αρχή ότι είναι ένα μάτς που πραγματικά πρέπει να τα δώσουμε όλα αν θέλουμε να κερδίσουμε και να παίξουμε και για τις απουσίες μας. Εκτός από τον ξένο είχαμε και τον Κύπρο αλλά και τον Αλέξανδρο τον Ασονίτη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν για διάφορους λόγους. Έχω να πω ότι παλέψαμε πραγματικά πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το μείον 7, σε όλη τη διάρκεια. Ήμασταν εκεί, ήμασταν κοντά στο σκορ. Περάσαμε και για 10 κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίσαμε, παλεύαμε, παίξαμε δυνατά. Βρεθήκαμε ένα καλάθι από τη νίκη εκεί στην τελευταία φάση. Δεν τα καταφέραμε. Στην παράταση δεν αντέξαμε δυστυχώς και χάσαμε. Σήμερα το παιχνίδι πού κρίθηκε κατά την δική σας γνώμη? Ποιο ήταν το στοιχείο που έκανε τη διαφορά σήμερα για την ΑΕΛ αλλά και για την ομάδα σας εκείνο που έλειπε, πέραν από το ξένο φυσικά? Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα η αδυναμία μας με στο καλάθι. Μας έλειπε ένα παιδί. Έτσι ο αντίπαλος ψηλός σκόραρε αρκετούς πόντους και είχαμε και πρόβλημα στα επιθετικά rebound. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω το κοντρολάραμε αυτό. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας και νομίζω ότι σε κάποια κρίσιμα σημεία θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο ψύχρεμοι. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια ατμόσφαιρα που δεν την βλέπεις και κάθε μέρα στα γήπεδα, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα. Μια τελευταία ερώτηση για την ανόρθωση, η οποία φέτος κάνει πολύ καλή χρονιά στην επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία μετά από 45 και πλέον χρόνια. Ο τελικός στόχος της ανόρθωσης ποιος είναι, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ομάδα, γνωρίζοντας πλέον και τον ανταγωνισμό? Εμείς είπαμε από την αρχή ότι δεν βάζουμε κάποιον στόχο συγκεκριμένο. Ο επόμενος μας στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Όπως έχουμε δει σε όλο το πρωτάθλημα, όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους. Οπότε εμείς πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Όπου μας βγάλει αυτό. Αν μας βγάλει μέσα στα play-off, θα διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε στα play-off. Σε όποια θέση μας βγάλει. Παιχνίδι, παιχνίδι. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι. Καλή χρονιά.